Η παγκόσμια ελίτ αποδύεται κάθε φορά σε μια λησόδη προσπάθεια ε, διχασμού των μαζών. Ε, έχουμε ένα παράδειγμα τους ε, ορθόδοξους χριστιανούς με τους καθολικούς ή τους προτεστάντες. Τι μας χωρίζει το φιλιόκβε, ότι... Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι για αυτό το πράγμα, χιλιάδες, εκατομμύρια μπορεί. Ή υπήρχε η διχογνωμία κατά το Μεσαίωνα, τι φίλο έχουν οι άγγελοι. Ε, σκοτώθηκαν και γι' αυτό άνθρωποι. Ε, μετά έχουμε στην Ελλάδα τους δημοτικιστές και τους καθαρεβουσιανούς, πώς το λένε, τους αρχαϊστές. Ε, και γι' αυτό σκοτώθηκαν άνθρωποι. Φοιτητέ ε, γινόντουσαν για το αν πρέπει να υπάρξει η δημοτική γλώσσα, να απλοποιηθεί η αρχαία, α το πούμε έτσι. Ε, τι άλλο, οι κομμουνιστές Ε, ποιοι είναι μαρξιστές, λενινιστές, τροτσκιστές και τα λοιπά και τα ε, λοιπά. πάλι αιματοκύλισμα ή ε, χουντική βασιλική ε, πάλι αιματοκύλισμα α, για πράγματα τα οποία είναι άνευ ουσίας άνευ, άνευ, άνευ καμία ουσία τώρα με τον κορονοϊό με τα εμβόλια ε, να κάνουν το εμβόλιο να μην το κάνουν ε πάλι σκοτωμός, πάλι διαχωρισμός, πάλι. Ε, είναι πολύ η παγκόσμια ελίτ ενάντια στις μάζες. Πρέπει να ξεπαστρεύει. Συνέχεια, συνέχεια κόσμο. Ε, τι άλλη διχογνωμία υπάρχει. Δεν μπορώ να σκεφτώ μια πιο γελία, ας πούμε, διχογνωμία. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ε, πρέπει να διαχωριζόμαστε πρέπει να διαχωριζόμαστε. Τσιμπάει ο κόσμος, η μεγάλη μάζα. Η μεγάλη μάζα μπορεί και να μην ασχολείται, αλλά το φουσκώνουν τόσο πολύ ε, τα μέσα μαζικής ε, χειραγώγησης. Ε, δεν μπορείς να έχεις πραγματική εικόνα ή τώρα, ας πούμε, με τον ε, Τραμπ και την ε, Χάρις, ε, που τους δείχνουν, ε, ξέρω εγώ, 50 με 50, τόσο τις 100. Εντελώς στο νήμα, ας πούμε, θα κρυθεί η διαφορά. Αυτά όλα είναι πλαστά, όπως και όλες οι δημοσκοπήσεις που κάνουν, που παίρνουν τηλέφωνα και... Ε, ο λαουτζίκο, πολλοί άνθρωποι φαντάζομαι στι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θα ξέρουν καν ότι γίνονται εκλογέ. Είναι σε εξαθλειωμένη κατάσταση, σε κάτι εσχατιέ εκεί πέρα τη χώρα. Δεν έχουν να φάνε. ή έχουν να φάνε, έχουν τα ζώα του, έχουν του κήπου του, έχουν τα. Τους τους, τα ε, δεν νομίζω ότι διαφορά κανέναν. Δεν, δεν έχει καμία διαφορά, α πούμε, ένα από τον άλλον. Καμία διαφορά. Ε, το, το κύριο διακύβευμα είναι, ας πούμε, η έκτρωση. Είναι δυνατόν το κύριο διακύβευμα να είναι η έκτρωση. Οι Αμερικάνοι έχουν στείλει όπλα, στρατούς, έχουν μακελέψει το σύμπαν. Οι Ρώσοι μακελεύουν ακόμα που ανέλαβαν από τους Αμερικάνους να είναι οι παγκόσμιοι δολοφόνοι. Οι Ισραηλινοί, οι Άραβες... Ο Λαουτζίκος, η Μάζα, δεν ασχολείται με αυτά, μόνο υπόκειται τις συνέπειες. Μόνο αυτό κάνει. Υπόκειται τις συνέπειες, ο Λαουτζίκος, ε, του ενός και του άλλου. Στην ουσία δεν υπάρχουν πλευρές. Μία είναι η πλευρά, η Ελίτ ενάντια στη Μάζα. Και καμία άλλη, δεν υπάρχει άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει άλλη, άλλη πώς να το πω... Ε, άλλη διχογνωμία. Δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη. είσαι με την ελίτ, άρα είσαι βρωμιάρης δολοφόνος ε, και θέλεις να εξαϊλώσεις τη μάζα για να μην εκραγεί κάποτε πραγματικά. Και όλα αυτά που διαβάζουμε εδώ πέρα στο βιβλίο για τους ε, στη Γαλλία, στην Ισπανία που πηγαίνανε οι κατάσκοποι, οι πώς θα λένε οι πράκτορες ε, της Διεθνούς, του Ισμιάς Διεθνούς, του Τρότσκι, του Μπλένιν, του Στάλιν, του... οι νεκροί μόνο δε δικαίονται, κανείς άλλος. Μόνο οι νεκροί, μόνο όποιος πέθανε. Ο Μάρξ, ναι, πέθανε για την ιδεολογία του. Πέθανε σε, σε ισχρή κατάσταση, σε εξαθλειωμένη κατάσταση με την οικογένειά του. Πέθανε όμως για την ιδεολογία του μόνο όσοι δολοφονήθηκαν για την ιδεολογία τους, για την όποια ιδεολογία είναι πραγματικοί ιδεολόγοι. Όλοι οι άλλοι είναι απλά πράκτορες της ελίτ. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει ενδιάμεσο, δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Με ποιον είσαι. Με την ελίτ. Με το λαό. Αν είσαι με το λαό, δεν θα πρέπει να τον τρομοκρατείς. Δεν θα πρέπει να τον διχάζεις. Θα πρέπει να είσαι μαζί του. Στην όποια του ανησυχία, στην όποια του αμφιβολία. Τι να κάνουμε.